λόγους για τους οποίους αναβάλουμε τις εργασίες μας. Σίγουρα το έχετε περάσει και εσείς, να έχετε μια δύσκολη εργασία ή άβολη μπροστά σας και να βρίσκετε άπειρες δικαιολογίες για να μην την ολοκληρώσετε. Γιατί όμως αναβάλουμε τις εργασίες που πρέπει να κάνουμε, πώς λειτουργεί το μυαλό μας και ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αναβλητικότητας. Δείτε τους τρεις λόγους που δεν κάνουμε αυτά που πρέπει στη ζωή μας. Νούμερο 1. Δεν έχουμε ιδέα τι πρέπει να κάνουμε. Χρειάζεται να σκεφτούμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Χρειάζεται να σκεφτούμε και αυτά που πρέπει να σκεφτούμε. Με αποτέλεσμα να χανόμαστε μέσα στον όγκο εργασιών που έχουμε στο μυαλό μας και να δημιουργείται αντίσταση. Λύση. Βγάλε αυτά που έχεις να κάνεις από το μυαλό σου στο χαρτί και σε ένα σύστημα που θα σε βοηθήσει να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Είναι ακριβώς αυτό πάνω στο οποίο δουλεύουμε και στο workshop μας, μπορείς περισσότερα που έχουμε τις επόμενες ημέρες και link για το οποίο μπορείς να βρεις κάτω από αυτό το βίντεο. Νούμερο 2. Η αναβολή μας ανταμείβει στιγμιαία με την εκτόνωση του στρες. Θα το ξαναπώ. Η αναβολή μας ανταμείβει στιγμιαία με την εκτόνωση του στρες. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που αναβάλουμε κάτι, μια εργασία, νιώθουμε καλά. Και το μυαλό μας, ο εγκέφαλός μας θέλει να νιώθουμε καλά, άρα μας το κάνει πιο εύκολο να αναβάλουμε μια εργασία. Με αποτέλεσμα να εθιζόμαστε στις αναβολές. Μάλιστα, σύμφωνα με το βιβλίο The Now Habit από τον Neil Fiore, θα έχουμε review για αυτό το βιβλίο αυτό στα επόμενα τέφη του περιοδικού μας Productive Habits, που μιλάει για την αναβλητικότητα. Εθιζόμαστε και χρησιμοποιούμε την αναβλητικότητα με τρεις τρόπους. Α. Ως ένα έμεσο τρόπο επανάστασης απέναντι στις αρχές. Σκεφτείτε μόνο τι γίνεται όταν θέλετε να πείτε στο παιδί σας να συμμαζέψει το δωμάτιο. Εγώ το ζω σχεδόν καθημερινά αυτό. Ξέρω ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, αλλά το κάνει τόσο αργά και τόσο βασανιστικά, γιατί σε τιμωρεί με εκείνον τον τρόπο, πηγαίνοντας πολύ, αναβάλλοντας την εργασία όσο περισσότερο μπορεί. Έτσι κάνουμε και εμείς. Β. Ως ένα τρόπο να αποφύγουμε την αποτυχία και μια επίδοση χαμηλότερη του τέλειου. Γνωστό, δεν θέλω να μην είμαι τέλειος, γι' αυτό αναβάλω αυτό που πρέπει να κάνω. Γ. Ως ένα τρόπο να αποφύγουμε πάλι την επιτυχία που φοβόμαστε ότι θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες προσδοκίες. Δηλαδή, αν πηδήξω το 1,70 στο άλμα εισύψος και χειροκροτήσουν για 5 δευτερόλεπτα, μετά θα το βάλω στο 1,72 και στο 1,74 και φοβόμαστε τη διαρκής αύξηση των απαιτήσεων. Ο τρίτος λόγος για τον οποίο αναβάλουμε τις σημαντικές μας εργασίες. Η πειθαρχία μας έχει αρχή και τέλος. Αυτό είναι κάτι που ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Υπάρχουν όμως αρκετά πειράματα και στο workshop που κάνουμε βλέπουμε μερικά από αυτά που αποδεικνύουν ότι η πειθαρχία μας έχει αρχή και τέλος. Δεν είναι ατελείωτη. Το αντίθετο μάλιστα, την σπαταλάμε. Η λύση, μάθε να κάνεις την πιο δύσκολη εργασία σου πρώτη μέσα στην ημέρα. Έτσι κι αλλιώς αυτή θα σου δώσει τα περισσότερα αποτελέσματα. Ο δρόμος για την πραγματική παραγωγικότητα, παιδιά, δεν περνάει μέσα από εργαλεία, αλλά από τη λύση στη ρίζα του προβλήματος και την ανάπτυξη κατάλληλων παραγωγικών συνηθειών. Αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς και αυτό ακριβώς διδάσκουμε στο workshop Μπορείς Περισσότερα, το οποίο επαναλαμβάνω μπορείτε να παρακολουθήσετε βλέποντας τις πληροφορίες στο κάτω μέρος του βίντεο. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.